Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας. Ο κύριος Μαστοράκης δουλεύει χρόνια στην τηλεόραση και έκανε πολύ αξιόλογες δουλειές. Καναλάκι, εμένα δεν με αφορά που δουλεύουν. Το είπα αυτό για το καναλάκι. Αυτό το λήξαμε. Ήταν λάθος. Δεν είναι μόνο όμως η Τηλεστάρ στα κανάλια. Ναι, δουλεύει για άλλοι εργαζόμενοι. Το είπαμε αυτό. Ωραία, ήταν λάθος τον είπα αυτό. Μην είμαι λίγο. Τώρα για τη Ρούλα όμως μιλάμε. Δεν θα αναφερθώ στο αφιέρωμα. Όμως θα αναφερθώ στη Ρούλα όπου την έχω ζήσει. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη έμπνευση, έχει μαγνητισμό. Το μυαλό της κόβει. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει την έχουν οριμάσει και ότι φαντάζομαι ότι θα δείξει κάτι πιο σύγχρονο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πιστεύω στη Ρούλα. Τώρα, αν το αφιέρωμα έπρεπε να γίνει. Λίτσα μου, συμφωνώ. Εμένα μου έχει πει κάτι ο Λάτσιος που το κρατάω και τα λοιπά. Μου λέει: ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια φορά επιτυχία. Είναι ένα άλογο. Θα σου ξανακάνει σίγουρα. Τον έχει αγαπήσει ο κόσμος. Κάτι έχει μια μαγιά. Το ότι μπορεί κάποια χρόνια να κάνει μια καμπή είναι φυσιολογικό. Η Ρούλα είναι σίγουρα πρωταθλήτρια στην τηλεόραση. Τελείωσε. Δεν μου αρέσει το αφιέρωμα. Έχει ένα μαγνητισμό που πιστεύω ότι θα πει μεγάλο. Αν τώρα πάω σε ένα κατάλληλο να κάνω αφιέρωμα πριν ξεκινήσω. Από μονοκόλληβα δεν τις βγάλανε. Τέλα τώρα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Τις χρωστάμε και πολλά. Όλοι μας τις χρωστάμε. Εμείς που κάνουμε πρωινό, ποια έκανε πρωινό. Εδώ στον Αντένα, ποια ξεκίνησε το πρωινό. Ναι, αλλά πώς θα την υποδεχθείς. Την υποδέχεσαι σαν μεγάλο όνομα. Όχι, δηλαδή. Τη κάνει τα. Άκου να σου πω κάτι. Την υποδέχεσαι όπως πρέπει. Δηλαδή, τη κλείσανε το καλύτερο πλατό εδώ στον Καραγιάννη. Τη πήρανε τον καλύτερο αρχισυντάκτη τον Περί. Τη δίνουν ακριβή παραγωγή 100.000 το επεισόδιο. Άρα την υποδέχεσαι όπως αρμόζει. Με μεγάλο μπάτζετ κτλ. Για τα δεδομένα τη εποχή. Εκεί φαίνεται ότι την υποδέχεσαι. Το αφιέρωμα την αδική. Γιατί ήταν μια άλλη εποχή, μια εποχή λίγο kits για τα σημερινά δεδομένα. Ναι, δεν είναι η Ρούλα η σύγχρονη αυτό τη Ρούλα. Δεν μ' αρέσει εγώ να τη λέω με τα λαμέ, γιατί τώρα δεν είμαι λαμέ προφανώ. Ρε παιδιά, 70 έκανα. Τι σημασία έχει αυτό, δεν λέω. Όχι, για τα δεδομένα το έψιλον έκανε 10%. Πολύ καλά. Μια χαρά πήγε το έψιλον. Πολύ καλά. Λοιπόν, προχωρούμε. Κάτσε, Λίτσα, κάτσε.